Εγώ είμαι, παιδί μου. Εγώ είμαι. Ο μπαμπάς γύρισε. Βγάλτε το πόδι σας. Μη σπρώχνετε την πόρτα σας, παρακαλώ. Δεν θα μ' αφήσουν να παίξω για τρεις μέρες. Εγώ είμαι, παιδί μου. Ο μπαμπάς είμαι και γύρισα. Ναι, αλλά τώρα φύγετε, φύγετε. Θα με βάλουν τιμωρία. Ο μπαμπάς γύρισε. Ο μπαμπάς θα μπει. Παιδιά μου, μην πιστεύετε τίποτα από όσα λέει ο μπαμπάς. Τι μας έχεις κάνει, Αχμέν? Ονομάζομαι Αϊμέ. Είμαι επιχειρηματίας. Χρόνια και χρόνια. Κάθε βράδυ φανταζόμουν να γυρίζω σπίτι και να σε βρίσκω εδώ. Όμως έπαψα να το σκέφτομαι. Και να που συνέβη. Να που πριν από λίγο αναγνωρίζω από την είσοδο τη φωνή του συζύγου μου που έφυγε πριν από 10 χρόνια. Δεν το φανταζόμουν ποτέ ότι θα υπέφερα τόσο. Αυτή η απέσια ιστορία μας έφερε όλους σε πολύ δύσκολη θέση. Ένας νέγρος να εγκαταλείψει την κόρη μας. Και τα δυο παιδιά του. Πάντως δεν έχουμε κανένα πρόβλημα με τους ξένους. Είναι και αυτοί πλάσματα του Θεού. Τους σεβόμαστε. Όσο γι' αυτό, κορίτσι μου, κανένα πρόβλημα. Με τον άντρα σου όμως, μικρή μου, γινόμασταν εξωφρενών. Δεν υπάρχει τίποτα στον κόσμο τόσο μαύρο όσο το δέρμα του. Πώς να το μελήσουμε σε ένα τόσο μαύρο δέρμα? Πού να βρίσκεται άραγε τώρα? Άραγε τώρα, ποιος να τον φροντίζει? Αν υπήρχε έστω και ένας άντρας που θα με πήγαινε στο σπίτι του για να με διακορεύσει επιτέλους, μόνο αυτός θα ήταν. Ο άντρας. Όμως εκείνος δεν είχε κανένα λόγο να θυμάται έστω και την ύπαρξή μου. Μία κυριούλα με ξεβαμένα μαλλιά. Ούτε νέα ούτε γριά. Ούτε άσχημη ούτε όμορφη. Θα ετοιμάσω κάτι για να τον αποτελειώσω. Να τελειώνει αυτή η ιστορία. Μόνο ένα ματζούνι μπορεί να τον εξοντώσει. Όχι το μαχαίρι. Τα μαχαίρια είναι καλά μόνο για την τηλεόραση. Ακόμη και μέσα στις πιο ταπεινωτικές περιστάσεις, ποτέ δεν ταπεινώθηκα. Καλή μου, κανείς ποτέ δεν μπόρεσε να με περιφρονήσει. Ούτε οι γονείς σου, ούτε το περιβάλλον, και παρόλο που συχνά η ζωή μου ήταν άσχημη, ξεδιάντροπη και άτιμη, αν και με μίσησαν δικαιολογημένα κάποιες φορές, κανείς σε αυτή τη χώρα δεν κατόρθωσε να με ταπεινώσει πραγματικά. Δεν ήμουν καλός, δεν ήμουν αφοσιωμένος. Το δέρμα μου είχε ένα μεγαλειώδες μαύρο χρώμα, που για μερικούς ήταν προκλητικό, απαράδεκτο. Δεν ευχαρίστησα τη Γαλλία, ακόμη και όταν η Γαλλία μου φέρθηκε καλά. Ωστόσο, βρίσκομαι εδώ, ζωντανός, και νιώθω για σένα μια μεγάλη τρυφερότητα. Όσο για μένα, πενθώ. Όμως, είχα πάντα για σένα έναν ανεξήγητο έρωτα.